Γεια σας, τι κάνετε? Εγώ είπα να παίξω λίγο τρελίτσα σήμερα. Αλλά πρώτα απ' όλα, αν πρώτη φορά είστε στο κανάλι μου, στο κανάλι μας μάλλον, αυτό το βιντεάκι θα παραμείνει μερικές ημέρες, μετά μπορεί να το σβήσω, γιατί θα είναι τρελίτσα, τρελίτσα. Τα άλλα βιντεάκια είναι λίγο πιο λογικά. Αυτό εδώ έφερε η κόρη μου από το σχολείο. Για λίγο να δω. Λογικά είναι παγουρίνου για να πίνουν τα παιδάκια νερό. Τέλεια ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Τα παιδάκια πρέπει να πίνουν νερό. Όμως, καλά, το κορίτσι μου είπε ότι έξω από αυτό το πράγμα ήταν μια σακούλα. Το παιδί το έβγαλε και το πέταξε και μου το έφερε έτσι. Έφτασε έτσι στο σπίτι μου. Κοιτάξτε, επειδή έχω λίγο πείρα στη ζωή, αρχίζω και διαβάζω πρώτα μικρογράμματα. Με πολύ ζόρι και με τη βοήθεια, ξέρετε, γυαλιά, βλέπω ότι είναι κάτι που έχει αριθμούς και λέξη Γερμανία. Ή γιατί Γερμανία είναι, στη Γερμανία το κάνανε. Άντε εντάξει. Άντε εντάξει να πούμε ότι στο γερμανικό το εργοστάσιο δουλέψαν τα ελληνικά χεράκια που φύγανε από την Ελλάδα. Κάποιος δούλεψε, πήρε το μισθό του. Εντάξει. Η Ελλάδα δεν έχει εργοστάσια να φτιάχνει. Μόνο μάσκες και διόντια παράγουμε. Τρελίτσα παίζω τώρα, τρελίτσα παίζουν αυτοί, τρελίτσα παίζω κι εγώ. Αυτό εδώ είναι από τις 8 η ώρα μέχρι τις 1 και 4 είναι το παιδί μου στο σχολείο. Τόσο νερό δικαιούται να πιει. Πρέπει να πιει τόσο νερό. Αν θέλει δεύτερο, από τη βρύση δεν μπορεί να πιει στο σχολείο. Επικίνδυνο είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά αντιψάει, θέλει να ξεπλένει το πρόσωπό του. Επειδή έξω είναι 30 βαθμούς και έχει ζέστη και έσκασε. Πρέπει να αγοράσει νερό για να ξαναρίξει στο πρόσωπό του. Ή να ρίξει από εδώ και θα πιει το μισό δύο γουλίτσες τόσες ώρες. Η κυρία, ξέρετε ότι δεν έχει δικαίωμα να δώσει το δικό της μπουκαλάκι νερό. Και άστο να είναι και καινούριο που αγόρασε η κυρία Γιαυτίνα. Δεν έχει δικαίωμα να δώσει σε ένα παιδάκι που διψάει. Έτσι είναι οι νόμοι μας. Αν το παιδάκι ξέχασε ψηλά, δεν μπορεί να πάρει από κάπου αλλού. Θα διψάει τόσες ώρες. Έχετε εντύπωση ότι κάποιος θα πάρει τηλέφωνο και θα πει «Μαμά, έλα λίγο στο σχολείο, το παιδάκι σου διψάει να το φέρεις νερό, θα το κάνουνε». Ουστ! Τώρα κάτι άλλο. Το υλικό. Μέταλλο είναι. Ποιο μέταλλο είναι. Αυτό είναι πλαστικό. Ειδικό πλαστικό με τρύπα. Να έχουμε και μονόπετρο να κάνουμε πρόταση γάμου μετά. Για πολλά χρόνια θα το έχουμε. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Αυτό το πλαστικό δεν ενοχλεί. Τα άλλα τα πλαστικά τα ενοχλούν. Τα καλαμάκια τα απορρίψαμε τα πλαστικά. Συμφωνώ απόλυτα. Τα μπουκαλάκια για τις χλωρίνες, σαμπουάν. Γιατί δεν τα απορρίψαμε, δεν έχουμε να τα βάλουμε κάπου αλλού, δεν σκεφτήκαμε ακόμα κάτι. Κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Είναι άσπρο μέταλλο. Προφανώς είναι αλουμίνιο. Δεν έχω κάνει εξέταση, δεν μπορώ να βάλω χέρι στη φωτιά. Αυτό το κίτρινο το πράγμα που κρατάει το πλαστικό όλο αυτό. Τι μέταλλο είναι? Το μπουκάλι βρωμάει. Εντάξει, πείτε μου καινούριο είναι. Αν θα είναι 3 ώρες το νερό κλειστό έτσι,
Εδώ. Άντε, θα το ξεπλένω. Ξέρω κι εγώ. Θα το ξεπλένω. Πίσω 3 ώρες εδώ πέρα νερό. Είμαι σίγουρη ότι αυτό εδώ είναι ακίνδυνο για τα παιδιά. Και έχω μια ερώτηση. Τι μέταλλο είναι αυτό? Πλαστικό βαμμένο. Τέλεια. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα πω ένα πράγμα. Εδώ γράφει. Προσέχουμε την υγεία όλων μας. Συμφωνώ απόλυτα. Προστατεύουμε το περιβάλλον. Βρείτε, το δικό μου το μυαλό μόνο σκέφτεται. Για να προστατεύουμε το περιβάλλον πρέπει όχι να μοιράζουμε παγουρίνα, να κάνουμε μαθήματα. Να μπορεί η κυρία να εξηγάει στα παιδάκια στο μάθημα ότι το περιβάλλον το προστατεύουμε με πολλούς τρόπους. Η κυρία Όλγα στο κανάλι πρέπει να ανεβάσει αυτά τα βιντεάκια. Έχει 1002 βιντεάκια στο YouTube πώς προστατεύουμε το περιβάλλον. Όποιος ενδιαφέρεται θα τα βρει. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύουμε το περιβάλλον. Μόνο γυλάμε. Ή θα το κάνουμε διακοσμητικό για το δέντρο χριστουγεννιάτικο. Να φύγει και το 2020. Έχουμε και πολύχρωμα μπουκαλάκια στο δέντρο. Πολύ ωραίο στόλισμα. Ή δεν ξέρω τι θα το κάνουμε. Πάντως στο σχολείο αυτό εδώ μέχρι που να μάθω τι υλικό είναι αυτό. Όταν θα μάθω, θα πάρω άλλη απόφαση. Πριν να μάθω, παίρνω αυτή την απόφαση. Δεν βάζω εδώ το νερό για το παιδί μου. Αυτά. Πώς προστατεύουμε το περιβάλλον. Τώρα οι δικές μου ιδέες είναι. Αρχή βάζω, συμπληρώνεται και κάνουμε μετά βιντεάκια. Πώς προστατεύουμε το περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα, μαθαίνουμε να μην αγοράζουμε πράγματα που δεν μας χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα, προσπαθούμε να μην φτιάχνουμε τα πράγματα που είναι άχρηστα. Δεύτερο, μαθαίνουμε τα παιδάκια μας να πετάνε σκουπίδια πολύ καλά, ξεχωριστά. Μετά προστατεύουμε το περιβάλλον όταν προσπαθούμε και κάνουμε σωστή ανακύκλωση. Σακούλες από το σούπερ μάρκετ. Είναι για μία φορά ή για πολλές φορές, για πείτε μου. Εγώ σαν Όλγα ξέρω μόνο 4-5 άτομα που πλένουν τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ να τα χρησιμοποιήσουν ξανά, να χρησιμοποιήσουν ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να διαλυθεί η σακούλα. Και δεν το κάνουν λόγο ότι δεν έχουν χρήματα 5 λεπτά να πληρώσουν στο σούπερ μάρκετ. Οι παιδί προσπαθούν να προστατεύουν το περιβάλλον. Μην αφήνετε κανέναν να σας κοροϊδέψει. Διαβάστε. Σχολική χρονιά είναι για να μαθαίνουμε πράγματα. Τόσο χρόνο έχουμε. Αύριο θα μείνουμε χωρίς ίντερνετ. Τι θα κάνουμε? Ή θα αρχίζουμε να διαβάζουμε ξανά? Τι θα κάνουμε? Θέλω να είστε καλά. Όποιος κοιτάει τώρα θα πει τι εικόνα είναι. Θα μου πείτε εσείς ξέρετε τι εικόνα είναι ή θα το πω σε άλλο βιντεάκι. Αυτά τα λέμε. Φιλάκια από τη Θεσσαλονίκη. Θα σας εύχομαι να περνάτε καλά, να παίζετε τρελίτσα εκεί που πρέπει. Αλλά να είμαστε καλά με τα μυαλά μας όλοι. Γεια σας!